Μετά από αυτά που παρακολουθήσατε εδώ πέρα, καταλάβατε ότι δεν έχει γίνει κάτι που έχει γίνει λάθος. Για τον άφαβητο λόγο δεν καταλάβανε την ενημέρωση την τηλεφωνική. Οπότε, βάσει με αυτά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, προέκυψε το θέμα του... τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται, μετά από έτοιμά τους που έχει περάσει, αυτό έχει περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γίνει η διαδικασία, έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση. Έρχονται μετά που θα έπρεπε σε 10 μέρες, 15, το ανώτερο που ήταν σε 15 μέρες, θα έπρεπε να έχουν κάνει μια ένσταση που να λένε ότι ξέρεις κάτι, εδώ έχει γίνει κάτι λάθος, να πάρουμε μια άλλη απόφαση και θα να την τροποποιήσουμε. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έρχονται μετά από 2-3 μήνες να μας πούνε ότι θα πάμε και στον εισαγγελέα, θα μας πάνε και πολύ κι άλλο. Η διαδικασία έχει τελειώσει νομότυπα. Ισχυρίζονται ότι δεν κατάλαβανε αυτό που τους ενημέρωσα τηλεφωνικά και ίσως έχουν και δίκιο. Δεν τους κακολογώ. Έχουν και δίκιο. Τώρα από εκεί και ύστερα είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει τις διαδικασίες όπως αυτοί νομίζουν και ότι πρέπει να κάνουν. Αν πρέπει να το κάνουν, δεν πρέπει να το κάνουν. Εγώ αυτό που το ψήφισμα που είπαν τα παιδιά απόψε θα το βγάλουμε, θα το στείλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο και θα πούμε ότι κατόπιν επανάληψης του Συμβουλίου τα δύο μέλη του Συμβουλίου προτείνουν να μην γίνει αυτή η τροποποίηση γιατί δεν εγκρίνουν το λόγο για να γίνει αυτό το έργο. Εντάξει. Εντάξει, είναι ένα τοπικό συμβούλιο το οποίο δεν είχε απαρτία, αλλά είπαν τα δύο τοπικά μέλη. Μας φώναξαν και εμάς τους δημοτικούς συμβούλους για να μπορέσουμε να ακούσουμε λίγο, να ενημερωθούμε. Και ειλικρινά είναι πρώτη φορά στα 3,5 χρόνια με αυτή τη διοίκηση που με έχουν φωνάξει ένα τοπικό συμβούλιο. Έγινε μια κουβέντα, υπήρχαν κάποιες από τη ΣΑΤΑ τα χρήματα. Μα ξαφνιάστηκαν, ναι, γιατί άκουσα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ενημερώσεις στα τοπικά μέλη, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Η ΣΑΤΑ των Κυργίων δεν είχε εκτελεστεί εδώ και πόσο καιρό. Και με μια απόφαση που πέρθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου να μπορέσουν να κάνουν κάτι χωρίς να είναι σύνομοι και να μην γνωρίζουν οι τοπικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη ΣΑΤΑ, να μπορέσουμε να. Εμείς ξέρουμε τα προβλήματά μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, γιατί η ΣΑΤΑ είναι γι' αυτό που παίρνει το κάθε χωριό.